είναι ο κύριος Χρήστος Ζαγάρης, που είχε ανακηρυχθεί αγρότης της χρονιάς το 2020. Τον παρακάλεσα να συνομιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα που πονάει την τσέπη των περισσότερων από αυτών που μας ακούνε αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαγάρη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχάς, τι παράγετε εσείς τώρα, για να ξέρουμε να μιλάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Παράγω κυπευτικά, κυρίως το καλοκαίρι, το χειμώνα πράσινα, σαλατικά, λάχανα, μαρουλοειδή. Ωραία. Και από ό,τι μας έλεγε ο Υπουργός, του λέγατε ότι το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, και τα εργατικά και τα λοιπάσματα και όλα, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία 2 χρόνια. Μέχρι ένα βαθμό είναι κατανοητό. Εσείς, επειδή ξέρετε και τη γραμμή εφοδιασμού από το χωράφι μέχρι το ράφι, αυτή η αύξηση που διαπιστώνει η Ελστάτ, 28,8% πάνω από τον Μάιο στον Ιούνιο, το θεωρείτε φυσιολογικό? Τώρα δεν μπορώ να σας πω αν είναι φυσιολογικό, πάντως τα προϊόντα είναι ακριβό, είναι πολύ μεγάλο, ακριβό το κόστος παραγωγής. Οι εργάτες έχουν ξεφύγει, δεν μπορούμε να βρούμε, εκμεταλλεύονται καταστάσεις, μας ζητάνε τρελά μυρωκάματα. Δηλαδή, για δώστε μας μια τάξη μεγέθους, γιατί όταν ξέρετε... 30 ευρώ, και τώρα έχουν φτάσει στο 40. Αυτό δεν είναι τρελό μεροκάματο, κύριε Ζαγάρη. Άνθρωπος είναι και αυτός. 30 ευρώ μεροκάματο τώρα δεν είναι χαμηλό? Μέσα στο λιοπύρι, το κρύο, τη ζέστη, τη βροχή. Ναι, εγώ σας λέω πως παίρνανε. Όταν τώρα είναι 40 και ζητάνε και 11 η ώρα, 10 θέλουν το καφεδάκι του με το κρασάν. Το μεσημέρι θέλουν να τους δώσουμε για το... πώς το λένε, το σουβλάκι. Βγαίνει... Πόσο? Πόσο βγαίνει? Πόσο βγαίνει, 45, 47? 47. Από το 30 που λέτε μέχρι το 47 δεν είναι 30% αύξηση. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα προϊόντα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω, δεν πήρα να σας κάνω μάθημα ούτε κριτική, εγώ δεν είμαι αγρότης. Απλώς εκφράζω απορίες που εκφράζει ο κόσμος ο πολλής και λέει ότι... τώρα που όλα ανεβαίνουν, όλοι πάνε να βγάλουν τα σπασμένα και από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ξέρετε, το απορροκυπευτικό είναι κάτι που παράγεται συνήθως στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα προϊόν που του κάνουμε εισαγωγή, άρα έχει και μεταφορικά πιο ακριβά, γιατί έρχεται από μακριά και όλα τα άλλα. Το μόνο λοιπόν που μένει είναι το μεροκάματο, για το οποίο οι πολίτες λένε ότι τους είχατε περίπου ως σκλάβους τα προηγούμενα χρόνια δίνοντας 30 ευρώ. Όχι όλοι, προφανώς... Ακούστε να σας πω, δεν είναι το πρόβλημα να τους δώσουμε το 40 και το 45. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και άτομα. Οπότε η παραγωγή έχει μείνει... δεν υπάρχει δυνατότητα ποσότητας να μπορεί ο καταναλωτής να πάρει αυτό που θέλει. Είναι πιο χαμηλή η ποσότητα. Ναι. Εντάξει, οπότε ο παραγωγός αυτό που παράγει θέλει να το πάρει να βγάλει κάτι παραπάνω. Ξέρω τι να πω. Πάντως το κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγάλο. Και τα λοιπάσματα έχουν ανέβει και τα σπόρια έχουν ανέβει. Από πού να το ξεκινήσουμε, από την αρχή, από τα πετρέλαια? Από όπου θέλετε, και σας είπα καταρχάς είναι κατανοητό. Τα ρεύματα, από παντού, όπου και να το πιάσετε. Το ρεύμα πέρσι ανέβηκε πολύ ψηλά. Τα λοιπάσματα... Παίρναμε 15 ευρώ το τσουβάλι, πήγε 35. Εντάξει. Δηλαδή τα σπόρια από 50 το κουτάκι πήγε 110. Δηλαδή ό,τι παίρνουμε έχουν ανέβει. Αυτό σας είπα. Δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες να κάνουμε τη δουλειά μας. Χάνουμε καλλιέργειες. Τι είναι με τον καιρό που χάνουμε τις καλλιέργειες? Είναι ότι δεν μπορούμε να φυτέψουμε και να είμαστε συνέχεια μέσα στην αγορά. Εργάτες κατά κανόνα υποθέτω ότι απασχολείται αλλοδαπούς, έτσι δεν είναι? Δεν έρχονται και Έλληνες. Ο Έλληνας δεν σίγουρα, δύσκολα θα πάει να δουλέψει. Γιατί να μην έρθει, γιατί είναι χαμηλό 40 ευρώ να παίρνει μεροκάματο. Το αν είναι χαμηλό ή όχι είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι χαμηλό, ναι. Είναι χαμηλό, δεν είναι δουλειά που μπορείς να κάνεις 30 μέρες το χρόνο.
Δηλαδή δεν είναι 30 επί 400, 1200 ένας καλός μισθός. Άλλοτε θα βρέχει, άλλοτε θα έχει καύσωνα. Οπότε και τα προϊόντα πρέπει να είναι και λίγο πιο ακριβά, γιατί βλέπετε ότι τις δίκες δεν είναι σωστές. Τώρα αυτό σας είπα, εγώ δεν είμαι, δεν θα οπότε, το κρίνω εγώ. Το προϊόν αφού είναι δύσκολο να μαζευτεί, ναι, και να πάει στο ράφι, πρέπει να πληρωθεί. Γιατί τα άλλα προϊόντα στη γύρω δεν έχουν ακριβήνει. Μόνο τα να σας προϊόντα... πω ένα παράδειγμα, προφανώς δεν καλλιεργείται στις κεράσια, αλλά αυτό που γίνεται φέτος με τα κεράσια είναι άνω ποταμών. Κεράσια που τα πουλούσαν πέρυσι 5 και 6 ευρώ, έχουν φτάσει και 10 και 12 ευρώ έχω δει. Δεν μαζεύονται τα κεράσια, έχετε μαζεύσει. Πώς? Δεν μαζεύονται τα κεράσια. Γιατί δεν μαζεύονται? Πόσα κεράσια θα μαζέψετε ένα άτομο? Μα δεν είπα να μαζέψει ένα άτομο. Απλώς λέω ότι όταν το κεράσι έχει ζήτηση και το πληρώνει ο καταναλωτής ακριβά και με ροκάμα το πρέπει να δώσεις παραπάνω και να μην λες μετά «Α, έπεσε και να χαλάζει, καταστράφηκε και ένα κομμάτι της παραγωγής, άρα αυτό που έχασα, παρότι θα το αποζημιωθώ, ας το φορτώσω και πάνω στην τιμή». Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή που έχει καύσωνες τώρα φέτος, ναι, έχουμε χάσει το 50-70% της καλλιέργειας. Θα αποζημιωθείτε γι' αυτό? Από πού? Δεν ξέρω, ρωτάω. Όχι. Δεν έρχεται κάποιος να σας επιζημιώσει, το κράτος εννοώ, όταν η παραγωγή σας καταστρέφεται? Είναι ο καρπός απάνω που καταστράφηκε από τον καιρό, μετά από 15-20 μέρες θα ξαναπετάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι χάνουμε την καλλιέργεια. Κάνουμε την ποσότητα που πρέπει να πάρουμε. Οι εργάτες θα μπουν μέσα να πετάξουν τα προϊόντα έξω για να καθαρίσει το φυτό. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα πράγματα έχουν κάποιο κόστος. Πρέπει να σεβαστούν και το δικό μας το προϊόν. Ναι, το σέβονται, αλλά ξέρετε κάτι, άμα και ο άλλος το πάτε τόσο ακριβά που δεν μπορεί να τα αγοράσει, θα μείνει απόλυτο. Άρα αφού θα μείνει απόλυτο, θα έρθει μετά ο... Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν πράγματα στο ράφι, να ξέρετε. Καλά, αυτά τα λύνει η αγορά, ξέρετε. Άμα δεν υπάρχουν πράγματα στο ράφι, κάνουν εισαγωγές. Δηλαδή έτσι φτάσαμε κάποια στιγμή να αγοράζουμε λεμόνια από την Τουρκία, ενώ είναι γεμάτο λεμονιές η χώρα. Και μια οργανωμένη παραγωγή σε λεμόνια, τουλάχιστον θα μπορούσαν να πουλάμε ελληνικά λεμόνια και αγοράζουμε Τουρκίας. Μέχρι τώρα τα λεμόνια, επειδή ξέρω, ήταν φθηνά φέτος. Ναι. Ήταν ακριβά. Ναι. Τώρα ακριβήνανε τα λεμόνια. Όλα ακριβήνανε τώρα. Και τα κουκούτσια από τα λεμόνια ακριβήνανε τώρα, κύριε Ζαγκάρη. Αλλά σας είπα, εγώ δεν θέλω να κάνω το δικαστή. Θέλω να καταλάβω πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Γιατί θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο. Εσείς βάζετε μια τιμή που πουλάτε στον εμπορομανάβη χοντρική, εντάξει. Ναι. Αυτός βάζει και αυτός πάνω, πριν και πάνω, μέχρι να το δώσει στον Εστυλιανική. Ακούστε να σας πω. Εμείς βάζουμε τα προϊόντα μας την τιμή που υπάρχει η αγορά. Η αγορά, άμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς να πουλήσουμε το προϊόν 1 ευρώ. Άμα πάει 70-80, 70-80 θα το βάλουμε. Ναι. Δεν το βάζω εγώ. Εγώ ζητάω 1 ευρώ. Δεν θα μου το βάλει εμένα 1 ευρώ τα μαγαζιά. Θα μου το βάλουν εκεί που πάει η αγορά. Ναι. Τώρα, αν μπορέσουν, και επειδή είναι καλό το προϊόν και έχει καλή ποιότητα, να πάρω 10 λεπτά παραπάνω, θα το πάρω. Ωραία. Αλλά όσο πάει η αγορά, τόσο θα βάλω και εγώ τα προϊόντα μου. Δεν θα μπορέσω εγώ να την πω. Δηλαδή τώρα άμα μου πούνε εμένα να βάλω 30 λεπτά το μαρούλι, το κόστος παραγωγής το μαρούλι έχει ανέβει. Δεν θα βγει. Κάποτε ήταν 17 λεπτά για 15 και έχει πάει 20-25. Πότε και συσκευασία μεταφορά. Οι μεταφορές λέγανε κάποια στιγμή 10 ευρώ να πάνε στο σοφρυφάκι και γύρω γύρω. Τώρα ήταν 20 τα μεταφορές. Οι εταιρείες μεταφορών που μεταφέρουν τα προϊόντα. Όλα έχουν ακριβήνει. Όλα. Δεν είναι μόνο τα δικά. Και αυτοί το λένε γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Μπράβο. Ναι, όλα το πετρέλαιο όμως έπεσε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν πέφτει το πετρέλαιο, παραμένουν ψηλά. Δεν λέει κανένας φτύνει το πετρέλαιο. Α, θα έρθω κι εγώ να σου πάρω τα μαρούλια λίγο πιο φθηνά. Να σας πω κάτι. Είναι το πρόβλημα στη χώρα, ξέρετε. Ναι, πέρσι το πετρέλαιο ανέβηκε, όλα τα πλαστικά, όλα τα είδη συσκευασία είχαν ανέβει πάρα πολύ. Οι εταιρείες δεν τα ρίξανε όσο ήταν πριν. Τα κρατήσανε. Το ρίξανε λίγο, αλλά το κρατήσανε. Λύση υπάρχει έτσι ώστε να χαλιναγωγηθούν αυτές οι τιμές? Γιατί τώρα κοιτάξτε, τα καρπούζια είναι το πιο φτηνό φρούτο που μπορεί να πάρει αυτός που δεν έχει. Μέχρι και το καρπούζι έχει ακριβήνει. Ναι, αφού δεν υπάρχουν καρπούζια, τι έχουν βάλει? Μα γιατί δεν υπάρχουν καρπούζια? Μην μου πείτε ότι τα πήραξε ο καύσωνας. Και τα πήραξε ο καύσωνας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν βάλανε γιατί
είναι το κόστος ακριβό. Στο καρπούζι. Τι κόστος έχει το καρπούζι, δηλαδή. Εγώ στα χωριά θυμάμαι τα βάζανε στις αυλές τα καρπούζια. Και αυτό το καρπούζι που βάζετε στα χωριά για να τα βάλετε εσείς ο κήπος σας, ναι, είναι τζάμπα. Εμείς για να παράξουμε και να έχουμε ποσό, είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα το φυτό. Τζάμπα, ναι. Είναι πολύ μικρό το κόστος. Ναι. Ενώ εσείς θα αγοράσετε τα σπόρια, εννοείται. Εμείς αγοράζουμε τα σπόρια, κάνουμε μια διαδικασία να γίνει το φυτό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το φυτό το αυτό που παίρνετε σε υγειοπόνο και το βάζετε στο κήπο. Ναι. Στο κήπο. Ναι. Υπάρχει ποιότητα καλύτερη για να έχουμε την παραγωγή για την ποιότητα που θέλουν τα μάρκετ. Ναι. Εντάξει, οπότε το κόστος παραγωγής ανεβαίνει. Κάποτε όταν πηγαίναμε τις ντομάτες στο σούπερ μάρκετ και λίγο κίτρινα ήταν, την παίρνανε. Ναι. Τώρα μόλις την πάνε και βλούν λίγο κίτρινη ντομάτα, μας δίνουν πίσω. Γι' αυτό βάζετε και εσείς διάφορα πραγματάκια μέσα για να είναι κατακόκκινη ντομάτα δεν και έχει εμείς, χάσει δεν τη γεύση της. Απλώς οι ποικιλίες που βάζουν, ναι, και τώρα να ξέρετε ότι πήγαμε σε μια συντομάτα, οι ποικιλίες που βάζουν είναι αδεκτικές για να μπορεί ο κόσμος που είναι από στο ράφι να το παίρνει και να κρατήσει τις 4 μέρες. Και πάμε σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάμε και εμείς να βρούμε ποικιλίες και υβρίδια να είναι αδεκτικά. Και να πάρουμε ποιότητα, να πάρουμε ποιότητα, αλλά να μην πάρουμε τη γεύση. Εκεί έχουμε πάει τώρα, γιατί άμα κοιτάξουμε την ποιότητα, χάνουμε τη γεύση. Εγώ την γεύση να σας πω προτιμώ παρά την ποιότητα, γιατί εσείς έχω ναι, να φάω αλλά ντομάτα όταν θα που να μυρίζει ντομάτα. Μάρκετ, όταν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, γιατί θα σας βάλω εγώ δύο ντομάτες δίπλα-δίπλα, δεν θα πάω να πάρετε την ντομάτα που είναι αυτέρη. Την πεντομάτα που ήταν εκεί. Πέσατε σε δύσκολη περίπτωση, ανθρώπου. Αφήστε τι κάνω εγώ. Εγώ είμαι μειοψηφία. Πολλοί ο κόσμος αυτό κάνει. Λύση υπάρχει. Έτσι ώστε να μην πάει κι άλλο πάνω. Δηλαδή, άντε, ανέβηκε όσο ανέβηκε. Να μην πάει κι ακόμα παραπάνω. Λύση υπάρχει. Λύση υπάρχει. Αν πέσουν όλα τα προϊόντα, θα πέσουν και τα τέτοια. Αν πέσουν δηλαδή από την αρχή που παράγουμε μέχρι που να το φτάσουμε στο ράφι. Αν όλα αυτά πέσουν κάπως, θα πέσει και στο ράφι. Και εγώ να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα προϊόντων, γι' αυτό έχουν ανέβει. Αν υπήρχε μεγάλη ποσότητα, και να ξέρετε ότι δεν έχει και πολλή δουλειά. Εάν είχε πολλή δουλειά, τα προϊόντα θα ήταν ακόμα πιο ακριβά. Τι εννοείται δεν έχει πολλή δουλειά, δεν ψωνίζει ο κόσμος? Τα προϊόντα αυτά που υπάρχουν, τα λίγα, φτάνουν για την αγορά. Ίσα-ίσα. Εάν ήταν η ζήτηση πιο μεγάλη, δεν θα φτάνανε και θα ήταν ακόμα πιο ακριβό το προϊόν. Δεν βγάζουμε άκρη. Είναι ζήτηση μεγάλη, ακριβαίνουν τα προϊόντα. Είναι ζήτηση μικρή, δεν βάζουν καρπούζια, πάλι ανεβαίνουν τα προϊόντα. Κύριε Ζαγάρη, κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση εδώ. Τι να σας κάνω εγώ, πώς να το κάνω. Τίποτα τώρα, δεν θα το λύσετε εσείς το πρόβλημα. Άμα μπορούσατε να το λύσετε, θα σας έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης. Δεν έρχονταν απλώς στο χωράφι σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Γεια συνέχεια και λυπηθείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, στις τιμές. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ο κύριος Χρήστος Ζαγάρης.